Επιστρεπτέα προκαταβολή. Κυρία Δουγγεράκη, το αίτημα αυτό που κάναμε σχετίζεται με τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής, ένα μέρος της οποίας δεν θα επιστραφεί. Επιστρέφονται από ό,τι ξέρετε πολύ καλά από το 25% έως το 50% της συνολικής ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις που αφορούν τη μείωση των εσόδων την περίοδο της πανδημίας. Κάθε επιχείρηση έπρεπε, τα λέω έτσι συνοπτικά λίγο, κάθε επιχείρηση έπρεπε να υποβάλει σε μία πλατφόρμα δικαιολογητικά ώστε να τύχει της μείωσης στην επιστροφή της επιστρεπτέας. Υπήρξαν περιπτώσεις που το Υπουργείο Οικονομικών καταλόγησε στις 2 Ενδεκάτου 22 όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής σε χιλιάδες επιχειρήσεις στη συντριπτική πλειονότητα λόγω μη τήρησης του όρου της διατήρησης του προσωπικού. Κάτι, κυρία Δουλειράκη, που διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν ίσχυε. Δηλαδή ήταν και λάθος της γραφειοκρατίας και του ίδιου του Υπουργείου. Κάτω από την πίεση της ΓΕΣΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών τότε, αναγκάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών να δρομολογήσει κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα αντιμετώπιζόταν τεχνικά ζητήματα για να διορθώσει προβλήματα που είχαν προκύψει από τον καταλογισμό. Τα προβλήματα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, κ. Βουγγεράκη, αυτόν είχε τη ρίζα του στη γνωστή ανελαστικότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Και υπήρξαν κάποιες απορρίψεις. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δόθηκε μια προθεσμία ως τις 30 Δεκάτου 2022 να υποβάλλονται δικαιολογητικά στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επειδή όμως το ίδιο το Υπουργείο δεν είχε δώσει λύσεις για κάποιες περιπτώσεις που είχαν δημιουργήσει το πρόβλημα του καταλογισμού, ζητά η Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, και αυτό φέρνουμε στη Βουλή, αυτό το αίτημα της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, που ζητά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας για να υποβληθούν ή να διορθωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι επιτακτική ανάγκη να ξανανοίξει συγκεκριμένη πλατφόρμα, αφού το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε δώσει κατευθύνσεις και λύσεις στις περιπτώσεις καταλογισμού. Τι πιο απλό. Μάλιστα. Η πετιότητα δηλαδή του Υπουργείου είναι. Άρα ευθύνη του Υπουργείου είναι να ξανανοίξει πλατφόρμα, να υποβληθούν οι διορθωτικές αιτήσεις και να τύχουν τις ευεργετικές αυτές διάταξη, γιατί η ευεργετική διάταξη είναι, εγώ δεν τα μηδενίζω όλα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν απόλυτη ανάγκη για να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Το είπατε πριν από λίγο, τι πιο απλό. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλά να είστε, καλημέρα.